Στην ίδια γραμμή, όπως έγινε και στο Tour Canal, εμφανίστηκε και ο Ισαγγελάτος στο Μέγκα και απορεί με τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη και πώς βρέθηκε, πώς εμφανίστηκε ξαφνικά. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε και εκεί. Δεν μπορεί, βρε παιδάκι μου, να έρχεται ένας άνθρωπος σε ένα κόμμα και μέσα σε ένα μήνα να γίνεται υποψήφιος πρόεδρος. Έχει δίκιο ο κύριος. Θα πρέπει να έχει οικογένεια βαριά πίσω και να ανεβαίνει το ΣΟΗ βασιλικά. Έτσι όπως γίνεται συνήθως. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Κουρλέτης. Και ειδικά αν το κόμμα αυτό είναι αριστερό, που έχει ιδεολογία και. Αλλά έλα που γίνεται. Άρα, εδώ είναι το «η στραβός είναι ο γυαλός, η στραβαρμενίζουμε». Επειδή λοιπόν αυτό γίνεται και... Γιατί ενδιαφέρεται ο Ισαγγελάτος το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια απορία. Επειδή δεν ξέρω τα ποσοστά, αλλά μεγάλα ποσοστά θα γράψει ο κύριος Κασελάκης, κάτι άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι άλλο έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι άλλο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ που τα παλιά του στελέχη δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί όντως δεν έχει προηγούμενο σε ένα κόμμα και ειδικά σε ένα αριστερό κόμμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τον εφοπλισμό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρχεται να τα κάνει όλα μπάχαλο και να διεκδικεί με αξιώσεις να γίνει πρόεδρος. Πώς σας φαίνεται, κύριε Δρυμιώτη, όλη αυτή η ιστορία? Why not? Γιατί όχι? Δεν θα κληθεί από το λαό? Οπότε, εκτός αν θέλετε να τον κρίνεις εσύ. Πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο κύριος Κασελάκης έχει όλο το πακέτο. Είναι εμφανίσιμος, ξέρει να μιλάει, μιλάει καλά αγγλικά, είναι πλούσιος, μεγάλωσε σε κολέγια, πέρασε από την Αμερική. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δεν κάνει, πουλάκι μου. Δεν κάνει. Εγώ θα απαντήσω ότι σχολίασα και στο προηγούμενο βίντεο από το Tour Canal. Θα δούμε τι θα επιλέξουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αν εκλεγεί ως πρόεδρος θα δούμε τι απήχηση θα έχει από τον κόσμο και θα κριθεί και από αυτούς.